Μετά την Κάτω Βουλή και η Γερουσία της Αργεντινής ενέκρινε ομόφωνα το νομοσχέδιο που προβλέπει αύξηση κατά 50% στα κονδύλια για την καταπολέμηση της πείνας και τη βελτίωση της σύντησης των πολιτών. Μόλις ένα μήνα πριν τις προεδρικές εκλογές, το νέο θεσμικό πλαίσιο παρατείνει μέχρι το 2022 την κατάσταση διατροφικού συναγερμού που είχε θεσπιστεί το 2002. Η Αργεντινή βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής κρίσης. Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι επιβιώνουν με μόλις ένα γεύμα την ημέρα και αυτό χάρη στα συσίτια. Οι κοινωνικές δομές γεμίζουν καθημερινά με μικρά παιδιά που οι γονείς τους αδυνατούν να συντήσουν. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν να φάνε ούτε γάλα ούτε γιαούρτι. Βλέπεις τις μητέρες που έρχονται, χτυπάνε την πόρτα και ζητούν γάλα σε σκόνη γιατί δεν έχουν λεφτά για γάλα ή γιαούρτι. Το πρώτο τρίμηνο του 2019 η φτώχεια επηρέασε το 35% των Αργεντίνων. Οι μισοί ανήλικοι της χώρας ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν μεγάλη ανάγκη και πολλά παιδιά υποσιτισμένα. Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν για ύπνο νηστικά. Την ίδια ώρα οι τιμές των αγαθών πρώτης ανάγκης διαρκώς αυξάνονται. Ο πληθωρισμός στην Αργεντινή κυμαίνεται σε ποσοστά άνω του 50%. Τον Αύγουστο, η συντριπτική ήττα του Προέδρου Μαουρίτσιο Μάκρη στις προκριματικές εκλογές είχε ως αποτέλεσμα την απότομη υποτίμηση του πέσο.